Η επόμενη μέρα, λοιπόν, όπως σας έχουμε ανακοινώσει, φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Ντία Τζανετέα, την Περιφερειάρχη Λακωνίας. Την καλημέρα μας, καλό φθινόπωρο. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα στα όμορφα Κύθυρα. Καλημέρα και στην Νότια Λακωνία που σας παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Καλό φθινόπωρο, καλή σχολική χρονιά, πρώτη μέρα σήμερα. Έτσι. Που τα σχολεία μας γέμισαν με την ζωντάνια των παιδιών. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά στους μαθητές, δύναμη και κουράγιο στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, γιατί πραγματικά διανύουμε μια περίοδο δύσκολη, αλλά που θέλω να πιστεύω ότι μέσα από μεγάλη προσπάθεια, με πολλή δουλειά, με συνεργασία, θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Έτσι είναι. Σίγουρα κάνατε κάποιες επισκέψεις σε σχολεία σήμερα. Να μας... Ναι, βέβαια. Σκέφτηκε σχολεία της πόλης της Σπάρτης, στο τρίτο δημοτικό σχολείο, το τέταρτο γυμνάσιο και το τρίτο λύκειο. Μάλιστα. Και εκεί μου δόθηκε ευκαιρία να συνομιλήσω και με τους μαθητές, κυρίως με τους εκπαιδευτικούς, με τα προβλήματα τα οποία οι εκπαιδευτικοί μας αντιμετωπίζουν και με τους γονείς. Εκείνο βέβαια που θέλω να σας διαβεβαιώσω, ναι, είναι ότι είμαστε όλοι, μα όλοι πραγματικά έτοιμοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κενά, παραλήψεις, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει γεννήσει η κρίση και που ταλανίζουν τον τόπο, τις οικογένειές μας. Ναι. Από καθηγητές και από βιβλία είμαστε ok στη Λακωνία. Σε μεγάλο ποσοστό θέλω να πω ότι τα σχολεία μας θα λειτουργήσουν χωρίς τα προβλήματα αυτά. Το δεν σημαίνει δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν σε ειδικότητες, υπάρχουν κενά. Θέλω όμως να τονίσω κάτι, ότι τα προβλήματα θα ήταν μεγαλύτερα εάν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν έβαζαν τα δυνατά τους. Έτσι, πρέπει να πούμε ότι σήμερα ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιμετωπίσει περισσότερα παιδιά στην τάξη, που αυτό δεν διευκολύνει την διαδικασία της μάθησης, την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα σχολείων χωρίς φύλακες. Και χωρίς γραμματιακή υποστήριξη. Έτσι. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Και για τα παιδιά, αλλά κυρίως είναι για τους εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ μεγάλη, πραγματικά έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Και είμαι βέβαιη ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, μολονότι και οι μισθοί τους έχουν μειωθεί όπως όλων των Ελλήνων εργαζομένων, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θα τα καταφέρουν, θα βάλουν τα παιδιά και την πατρίδα πάνω απ' όλα. Σίγουρα έτσι είναι. Πολλά προβλήματα, αλλά όμως εδώ είμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, όπως το λέτε, πάρα πολύ καλά. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν και να πάμε και σε άλλα θέματα. Διαβάζουμε τα δελτία τύπου από εσάς, μεγάλα έργα στη Λακωνία. Πείτε μας λίγο, δώστε μας μια εικόνα. Θέλω να σας πω ότι στη Λακωνία υλοποιούμε μεγάλα και σημαντικά έργα, έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά και μέσα από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων που πήραμε γενναίες χρηματοδοτήσεις και τις επόμενες μέρες διεκδικούμε και το επόμενο πακέτο των χρηματοδοτήσεων από το ίδιο πρόγραμμα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εκτός από τα μεγάλα έργα τα οποία, για τα οποία έχουμε πάλι μιλήσει, όπως είναι ο Άγιος Φωκάς Νεάπολη, όπως είναι το λιμάνι του Ιησίου που εξελίσσεται, η Μαρίνα της Μονεβασιάς, όλα έργα τα οποία τα έχουμε εντάξει, στον τομέα του πολιτισμού, τα έργα τα οποία γίνονται μέσα στο κάστρο της Μονεβασιάς, τα έργα αντικατάστασης και βελτίωσης όσον αφορά την ίδρυση και την αποχέτευση, στον τομέα αυτό, στην Νότια Λακωνία, έχουμε πάρα πολλά έργα. Τα έργα των ελληνικών μας καταφυγείων, όλα αυτά τα μεγάλα έργα
ο δρόμος Γης Ιερεόπουλου Γεωργημένα, όλα αυτά έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Η μεγάλη παράκαμψη της Σπάρτης που φτιάχτηκε στο ΕΣΠΑ, το Σκούρα Περί, η παράκαμψη του Γερακίου, η γέφυρα του Πόρου, είναι πολύ σημαντικά έργα αυτά, για τα οποία πραγματικά παλέψαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένη, γιατί άλλα εξ αυτών εκτελούνται, άλλα είναι στη διαδικασία εκτέλεσης να τελειώσουν και να υπογραφούν οι συμβάσεις για να αρχίσει το έργο. Ναι. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια μέσα από τα δικά μας προγράμματα βελτίωση των οδικών αξώνων. Και εκεί εκτιμώ ότι αναφέρεστε με τα τελευταία δελτία τύπου που υπάρχουν για έργα και στο Δήμο Μάνης που εκτελούμε, ακριβώς, το δικό μας δίκτυο το επαρχιακό, και στο Δήμο Ευρώτα και στο Δήμο της Σπάρτης και σε όλους τους Δήμους με τους οποίους είμαστε σε συνεργασία. Έτσι είναι. Και στο Δήμο Ελαφωνήσου. Βεβαίως. Και στο Δήμο Ελαφωνήσου. Είναι λοιπόν σημαντική η προσπάθεια. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το δικό μας δίκτυο, να είναι ασφαλέστερη η προσέγγιση για τους οδηγούς και τους πολίτες, να μειώσουμε τις αποστάσεις, έτσι ούτως ώστε δημιουργώντας τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία προανέφερα, να δημιουργήσουμε πραγματικά την ενότητα, την τηλακωνία, ένα τόπο που θα μπορεί να προσφέρεται όχι μόνο για τους Λάκωνες πολίτες, αλλά και για τους φιλοξενούμενους τους οποίους έχουμε κάθε χρόνο. Από τουρισμό πήγαμε καλά και στη Λακωνία, έτσι δεν είναι? Ο τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια καλή χρονιά για τον τουρισμό. Να σας πω, η Λακωνία προσφέρεται. Βέβαια. Και προσφέρεται γιατί συνδυάζει ιστορία με φυσικό, με περιβάλλον, πολιτισμό λοιπόν, με υπέροχες παραλίες, με υπέροχους ανθρώπους που είναι το μεγάλο μας δυναμικό, είναι οι άνθρωποι μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι περήφανοι, έχουν μάθει να παλεύουν και για μας, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά τα κύφυρα και για τη Λακωνία. Ναι. Γιατί δεν θεωρώ ότι, για παράδειγμα, η Νεάπολη και η γύρω περιοχή από την Νεάπολη είναι ένας τόπος που απλά γίνεται πέρασμα προς το Κύφυρα. Μάλιστα. Γίνεται ανταλλαγή από Νεάπολη προς Κύφυρα και από Κύφυρα προς Νεάπολη, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο στο μέλλον πρέπει να το δούμε και να το αξιοποιήσουμε. Συμφωνούμε. Έτυχε να περάσω από το Γήθιο πριν περίπου 10 μέρες. Πραγματικά είδα εκεί τα έργα που γίνονται στο λιμάνι. Το Γήθιο αλλάζει. Αλλάζει η μορφή αλλάζει πραγματικά. Ραγδαία. Συγχαρητήρια. Και για αυτή την αλλαγή να προετοιμαστούμε όλοι. Ναι. Πραγματικά αλλάζει το τοπίο, θα έλεγα. Αλλάζει το τοπίο, το λιμάνι του Γηφίου, και όταν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και τη Μαρίνα, θέλω να σας πω, τελειώσαμε τη μελέτη για τη Μαρίνα του Γηφίου. Θα αλλάξουν πραγματικά το τοπίο, μαζί με το δρόμο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στο Γηφίου Αερόπουλου Γεωργημένα. Όμως δεν φτάνουν μόνο τα έργα. Χρειάζεται και εμείς να αλλάξουμε ένα τρόπο. Χρειάζεται να προσεγγίσουμε με άλλο μάτι τους φιλοξενούμενους. Πρέπει τον τουρίστα να τον βλέπουμε σαν φιλοξενούμενο. Ακριβώς. Το Γήθιο φέτος επενδύσαμε πάρα πολύ στην κρουαζιέρα. Επισκέφτηκαν 50 με 60 χιλιάδες άτομα μέσω κρουαζιερόπλοιων την πόλη του Γηθίου. Και όχι μόνο, από το Γήθιο λοιπόν εξευθυνόθηκαν στη Μονεβασιά, στο Μισπρά, στα Σπήλαια Αδειρού. Αντιλαμβάνεσαι, όταν βελτιωθεί και το οδικό δίκτυο, πόσο πιο εύκολο θα είναι αυτό. Έτσι. Χρειάζεται όμως όλοι εμείς, με την βοήθεια του ιδιωτικού τομέα, οι επιχειρηματίες, να δούμε τον τουρισμό, όχι σαν μια ευκαιρία ακριβώς μόνο πλουτισμού, αλλά πρόσκαιρο. Σήμερα ήταν και θα κερδίσουμε όσο μπορούμε σήμερα. Να το δούμε διαχρονικά και μελλοντικά πάνω σε στέρεες βάσεις. Έτσι είναι. Πάρα πολύ ωραία αυτά τα λίγα για σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και άλλες φορές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη μέρα, το πρωινό μαγκαζίνο του Adeline FM.